Του λέω το σώμα μου, του λέω τρέμει. Ο λόγος που τρέμεις, μου λέει, είναι γιατί φοβάσαι τον πλούτο. Οι άνθρωποι με τον πλούτο ή θα φοβούνται ή θα θυμώνουν ή θα κρύβονται. Έτσι, όσοι άνθρωποι πέρασαν από τον Ελίσποντο, τον κατέστρεψαν και ήρθαν οι επόμενοι που θέλαν τον πλούτο και τον ξανάφτιαξαν. Και ήρθαν οι άλλοι που φοβόντουσαν τον πλούτο και τον κατέστρεψαν. Ενώ ο Ελίσποντος από μόνος του είναι ελεύθερος και πλούσιος. Οπότε οι ψυχές που θα κατοικήσουν από εδώ και πέρα εδώ θα βιώνουν μόνο πλούτο. Είτε σε ζωή, είτε σε ύλη, είτε σε αισθήματα, θα ζουν πλούτο. Δεν θα τους ενδιαφέρει αν θα είναι Έλληνες ή Τούρκοι. Θα τους ενδιαφέρει ότι είναι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι παλεύουν για αυτόν τον πλούτο. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα ότι ο καθένας χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτός είναι ο πλούτος. Έτσι πάντα έχεις κάποιον πίσω σου. Ή να σου παίρνει τον πλούτο ή να κρύβεσαι για να μην τον δώσεις. Ή να τον αρνείσαι. Επειδή είναι δικό σου. Έτσι αν κάτσετε και δείτε τον Ελίσποντο, έχει ομορφιά, ελευθερία και πλούτο. Τρία πράγματα. Έχει όμως και μία δέσμευση. Και αυτή θα καθαρίσω αύριο το πρωί, φεύγοντας από εδώ. Ο λόγος που είμαστε 7 είναι γιατί οι υπόλοιποι δεν ερχόντουσαν με τη θέλησή τους. Δεν ήταν μες στον πλούτο, ήταν μες στη φαντασίωση του πλούτου. Ήταν αυτοί που παίρνουν χωρίς να δίνουν. Είναι αυτοί που θέλουν να ζήσουν κάτι επειδή είναι για σένα να το ζήσεις. Άρα υπήρχαν πολλοί που θα ερχόντουσαν για τα κορίτσια, για μένα, για το κορίτσιο, για σένα, γιατί. Αλλά όχι για τον εαυτό του. Έτσι από εδώ και πέρα τα ταξίδια θα αρχίσουν να γίνονται συγκεκριμένα και για συγκεκριμένους. Κοίταγα μέσα στο αυτοκίνητο την ενέργεια. Λέω, Θεέ μου, δεν θα μπορούσα, λέω, να διαχειριστώ άλλη ενέργεια μέσα στα μάξη. Ήδη ήσασταν πλήρες. Κάποια στιγμή πριν φτάσουμε στον Ελίσποντο, έφυγα, πήγα πάνω. Και ξέρετε τι έβλεπα. Έβλεπα μια μελαγχολία και μια αγωνία. Όταν πας σε ένα τέτοιο πλούσιο μέρος, το μόνο που χρειάζεται να έχεις είναι θέληση για να το ζήσεις. Όταν πήγαινα στον πόρο, είπα ότι χρειάζεται να είναι σε αυτό το ταξίδι. Ποτέ δεν της το είπα. Είπα θα την αφήσω να αποφασίσει μόνη της. Μπαίνουμε στο χάσιμό της, αλλά είναι πάντα παρούσα. Ό,τι κοιτάξετε σε αυτό το ταξίδι, να απελευθερώσετε το φόβο και το θυμό, να κάτσετε να τον δείτε, να δείτε τι είσαστε και τι θέλετε να είστε. Ξέρεις πόσο ευτυχισμένοι θα ήσουν αν ήσουν φτωχιά. Θα ζούσες ό,τι είσαι και δεν θα φοβόσουν μήπως φτωχύνεις. Και αυτός θα ήταν ο πλούτος. Ξέρεις πόσο πλούσια θα ήσουν άμα έβλεπες τη διαδρομή σου. Αφινόσουν στη ροή. Έλεγες εγώ τι θέλω. Θέλω να δημιουργώ και να λαμβάνω. Σαν μια μηχανή γραπτική είναι αυτό για σένα. Μέχρι να φτάσω στο πολύτιμο. Για μένα. Το ίδιο ισχύει και για σένα. Χρειάζεται να φτάσει στο πολύτιμο για σένα. Τι είναι πολύτιμο για σένα. Δεν το έχεις δει ακόμα. Κάτσε να δεις το πολύτιμο για σένα. Γιατί το αξίζεις. Αλλιώς θα ξανάρθεις στην επόμενη ζωή για να το ξαναζήσεις.
Οπότε μετά μπήκαμε στις θρησκείες. Λέω, Θεέ μου, γιατί οι άνθρωποι να έχουν θρησκείες και να βλέπω ανθρώπους κουκουλωμένους ή να βασανίζονται. Και με πάει και βλέπω τους ιερείς και τα μοναστήρια της κάθε θρησκείας. Μου λέει, αυτές οι ψυχές φεύγουν από την κόλαση και έρχονται στη γη για να εξηλαιωθούν, να ξεκουραστούν, για να ξαναπάνε πίσω. Και ο νους σου λέει μέσα από το ασυνείδητο, αν προσευχηθείς πολύ, δεν θα ξαναζήσεις ό,τι έζησες. Και φοράν το ράσο, δηλαδή το ένδυμα της κόλασης, και εγκλωβίζονται για να μην ζήσουν τη ζωή και απολαύσουν. Οπότε θα έρθει και η στιγμή που οι άνθρωποι δεν θα τις χρειάζονται τις θρησκείες, γιατί θα έχουν πνεύμα. Αυτή τη στιγμή έχουν ανταλλάξει το πνεύμα τους με τη θρησκεία. Επειδή το πνεύμα δεν μπορούν ακόμα να το αγγίξουν γιατί έχουν συναισθήματα, οπότε αγγίζουν τις θρησκείες. Έτσι δεν μπορούν να δουν το Θεό, τον άνθρωπο και τη ζωή. Βλέπουν την προσευχή και την προσκύνημα. Άρα εγκλωβίζονται μέσα στο θυμό και το φόβο τους. Έτσι το επόμενο που θα συναντήσουμε θα μας το δώσει αύριο το πρωί. Αφού πρώτα μου πει τι είναι αυτό που είναι να αφαιρέσω από εδώ. Αυτά είπαμε. Αυτά μου είπε να σας πω. Συνεχίζουμε αυτό που ήρθαμε να κάνουμε.